Λοιπόν, αρχίζω, έτσι. Αρχίζετε, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Σαλμά, επειδή κατανοώ ότι σαν γιατρός, πέρα από το εμπορικό τμήμα που είχατε να διαχειριστείτε με το αρθροσκόπιο αυτό, θα θέλατε να κάνετε και μια καταγραφή, μια και χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με στατιστικά δεδομένα, τα οποία εγώ τουλάχιστον θα τα θεωρούσα απαραίτητο. Γι' αυτό κάνω 2-3 ερωτήσεις, περισσότερο άπτονται ιατρικών δεδομένων, αλλά και αυτά έχουν τη σημασία της. Μπαίνουμε κι εμείς για μας σε ένα πεδίο που δεν το γνωρίζουμε, αλλά κατά ανάγκη πρέπει να ενσκύψουμε. Πόσοι ασθενείς από τους 500-550 που υποβλήθηκαν σε διαγνωστική αρθροσκόπηση στο διαγνωστικό κέντρο είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία? Προέκυψε ανάγκη δηλαδή να έρθουν πρωτογενείς ή είχε δείξει κάτι η μαγνητική τομογραφία τους και έπρεπε να το ψάξουν περαιτέρω? Δεν το έχω το στοιχείο γιατί πρέπει να σας πω ακριβώς. Σας λέω όμως ότι ο ένας στους τρεις μπορεί να είχε μαγνητική. Ένας στους τρεις μόνο. Περίπου. Μάλιστα. Ναι. Για πόσους από αυτούς προέκυψε ανάγκη για επεμβατική αρθροσκόπηση? Από όλους όσοι έκαναν. Ναι, από όλους όσοι έκαναν αρθροσκόπηση. Για μία γυναίκα. Για μία μόνο. Μόνο, ναι. Προέκυψε ανάγκη. Γιατί είπα, κύριε Γκιόλα, αν μου επιτρέπετε, ναι, την προηγούμενη φορά, ότι ακούστηκε ένα επιχείρημα που έλεγε γιατί κάποιος να πάει να κάνει διαγνωστική αρθροσκόπηση αφού η μαγνητική δείχνει τη βλάβη και μπορεί να πάει μία και καλή να τη διορθώσει, έτσι. Είπα λοιπόν το εξής. Ο μέσος όρος των ασθενών, αν δείτε ηλικιακά, αυτών που υπευλήθησαν σε αυτή την εξέταση, και αυτό προφανώς μπήκε με δική μου ένδειξη, δεν μπήκε με του ΕΟΠΗ, ήταν ασθενής πάνω από 55-60 χρονών. Πιο πολύ χρησιμοποιήθηκε και τα παρουσίασε αυτά τα αποτελέσματα στο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Μου είχαν δώσει μια θέση πέρυσι, την τελευταία ομίλια διάλεξη. Κρατάει 4 μέρες πριν τη σύνοδο του Κολεγίου Ορθοπαιδικών. Και ήταν από κάτω όλοι οι πρωτοβάθμιοι καθηγητές, ακροατήριο, μη δεν εξορμένο και του Λάκη του Νικολάου. Εκεί λοιπόν παρουσίασα όλα τα αποτελέσματα. Η εξέταση αυτή έγινε, βοήθησε πάρα πολύ στη σταδιοποίηση της αρθρίτιδας δεύτερο-τρίτου σταδίου. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Στην πράξη πάρα πολλοί ασθενείς πάνε σε έναν περιφερειακό γιατρό ή και κεντρικά. Τι έχει το γόνατο να... Αν έχετε την καλοσύνη λίγο πιο περιεκτικά, γιατί κατά ανάγκη τώρα και εγώ κάνω τις ερωτήσεις όσο μπορώ κοφτά. Έχετε δίκιο, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ναι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, έγινε κυρίως για τη σταδιοποίηση 3 και 4 στάδιο και παράλληλα γίνονταν και θεραπεία με την έγχυση, όπως είπα πριν, μια κάνολα υψηλού μοριακού βάρους ή αλουρονικού, ο ξέος με χοντροϊτίνη ή άλλες θεραπείες, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Μια και είπατε για την έγχυση, επειδή με κάποιον γιατρό προχθές το συζήτησα την περασμένη Πέμπτη, η έγχυση. Έγχυση, μάλλον. Έγχυση. Έγχυση, βέβαια. Μπορεί να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο της άρθρωσης, της όλης άρθρωσης, ή πρέπει μοιραία να πιάσει όλη την κούπα, έτσι όπως το λέμε εμείς? Θα το πω. Όταν κάνεις ενταρθρική έγχυση, πάει σε όλη την άρθρωση, σε όλη την κοιλότητα. Ναι. Αν κάνεις εξωαρθρική, που δεν αφορά τη δική μας όχι με το ενδοσκόπιο. Όχι, έτσι. Όχι. Εντάξει. Όχι. Γιατί πιθανόν να παρερμήνευσα, αλλά καταλάβαμε ότι είπατε ότι με το αρθροσκόπιο μπορεί να γίνει τοπική έγχυση. Άρα δεν μπορεί να γίνει. Όχι τοπική. Γίνεται ενταρθρική έγχυση και με καλύτερη ακρίβεια, γιατί έχει βρεθεί ότι ένα ποσοστό των ενέσεων που γίνονται κλειστά πέφτει μέσα στον αρθρικό ημένα. Εντάξει. Δεν πέφτει στην κοιλότητα. Για να συνεχίσω με ένα ακόμη στατιστικό δεδομένο. Πόσοι ασθενείς από όλους όσους εξετάστηκαν, ήσαν υπέρβαροι, είχαν βαλβίδες, αυτά που είπατε, ή από άλλα αίτια, αντικειμενικά ή υποκειμενικά, δεν μπορούσαν να υποστούν δεν μπορούσαν να κάνουν μαγνητική τομογραφία? Ήταν αρκετοί, δεν το έχω αυτό. Ούτε αυτό. Μπορώ όμως, ακούστε, σε ποσοστό. Μπορώ όμως να το... Ναι. Στο χρόνο, έχει ενδιαφέρον και αυτά να τα δούμε. Ωραία. Όλα. Γιατί θυμάμαι ότι είχαμε αρκετούς, γιατί έπρεπε να τους βάλουμε σε προληπτικές θεραπείες με αντιβιωτικά, αυτούς που είχαν βαλβίδες ή καρδιοπάθειες. Ήταν αρκετοί. Καλώς. Ο μεγαλύτερος όγκος όμως, σας είπα, ήταν σταδιοποίηση 3-4 στάδιο. Ωραία. Και θεραπεία. Ωραία. Βάσει των στοιχείων που αναφέρατε στην αρχική σας και πάλι κατάθεση και ειδικά των καθαρών εισπράξεων που, όπως είπατε, ανήλθαν στο ποσό των 276.458,02 ευρώ, προς του θεμένου και ένα ακόμη υπολείπου γύρω στο 10%, όπως περιφραστικά καταλάβαμε από τον κύριο Θοδωρακόπουλο, γιατί είχε ελεγχθεί το 90 περίπου και ήταν αποδοτέο ένα ποσοστό περίπου της τάξης αυτών. Ο κύριος Γεωργακόπουλος. Ναι, ναι. Καταρχήν, ο κύριος Γεωργακόπουλος έχει βάλει σε άλλη βάση όλο το θέμα. Τι είπε? Ότι
Δηλαδή, αλλιώς θα κάναμε την κουβέντα πριν τον κύριο Γεωργακόπουλο. Και αλλιώς θέλω να πω. Όχι, εντάξει, λέω το εξής. Το... Είπε ότι θα ζητήσει ως αχρεωστήτος καταβληθέντα το σύνολο το ποσό. Άρα λοιπόν, αυτό είναι θέμα ημερών να φτάσει στα διαγνωστικά κέντρα. Άλλο έτσι. Ήθελα να ρωτήσω, ίσως δεν έγινε σαφής. Ούτως ή άλλως υπήρξε ένα τιμολόγιο τότε. Βάσει αυτού θα επληρώνονται. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Εσείς θα κάνατε προσφυγή και θα λέγατε είναι παράνομο διότι υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο. Είπατε ότι το πρώτο αρχικό σε καθαριστέν ήταν το ποσό των 276. Χοντρικά δεν θα πίνει γύρω στις 300.000 ευρώ. Η ολική εκαθάριση, το καθαρό σας κέρδος, το καθαρό κέρδος του διαγνωστικού κέντρου. Θα ήταν λίγο παραπάνω, λίγο περισσότερο. Δεν μιλήσαμε για κέρδος. Ναι. Μιλήσαμε για εισπράξη. Για εισπράξη. Ναι. Προφανώς δεν έχω το ποσό, αλλά στο 10% μπορεί να ήταν άλλες 10.000. Μάλιστα. Λέω εγώ. Άρα χοντρικά, έτσι με το μυαλό το απλοϊκό, πάμε σε ένα καθαρό ποσό της τάξης των 550 ευρώ. Για αυτή την εξέταση, την οποία εσείς θα είχατε ως εισόδημα. Ενώ το διαγνωστικό κέντρο. Δεν είναι υπερβολικό αυτό το ποσό για μια ιατρική τελικά πράξη, όπως χαρακτηρίστηκε εκ των υστέρων, εν όψη του τρόπου, του χρόνου, διενέργειας, του σύντομου, και να μην παραλείψω, και να μην παραλείψω και το ποσό των 225 που ούτως ή άλλως θα ευάρυνε τον ασθενή μέσα σε αυτό. Δηλαδή, κάτι εισπράττει το διαγνωστικό, πληρώνει επίσης ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό και ο ασθενής και φτάνουμε τελικά για μια ιατρική πράξη που, σας είπα, ο χρόνος της, ο τρόπος είναι τάχιστος και δεν νομίζω και εν τέλει τελικά και από το ίδιο το ΚΕΣΥ υιοθετήθηκε η άποψη ότι ήταν απλή ιατρική πράξη. Το βλέπετε λοιπόν μεγάλο. Ή θα το δούμε εμπορικά και θα πούμε ήταν μια πρωτότυπη μέθοδος και πρέπει. Γιατί ακούστηκαν και κάποιες τέτοιες, κατά τη γνώμη μου, αντιεπιστημονικές και όχι σωστές απόψεις, ότι πρέπει κανείς να βγάλει και το κοστολόγιο του μηχανήματος, να κάνει απόσβεση. Να. Ένα διαγνωστικό κέντρο έχει βάθος χρόνου, νομίζω. Προσβλέπει και σε επιστημονικά, αμυγώς και ιατρικές προτάσεις και βλέψεις, φιλοδοξίες να παράσχει την. Θα κάνει και αποσβέσεις, κύριε συνάδελφε, αλλά δεν είναι επιχείρηση. Δεν είναι αμυγός επιχείρηση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κλείνω με την τελική πρόταση. Το ποσό αυτό των 550-600 ευρώ το θεωρείτε μεγάλο, έστω και με την μετέπειτα πορεία και τη σοφία που έχετε αποκτήσει και την πείρα. Κοιτάξτε. Για την ιατρική αυτή πράξη. Είπαμε δεν είναι μεγάλο, γιατί αυτή η εξέταση έχει ακριβό αναλώσιμο. Και στο τέλος είναι. Θα σου το πω. Βγάζουμε έξω το αναλώσιμο. Τώρα μιλήσαμε για 276 άνευ. Όχι, δεν υπάρχει. 276 είναι εισπράξεις. Πώς φτάνει τότε. Πώς φτάνει από τα 1.500, κύριε Σαλμά, σε 276 δια του 500. Να σας το πω λίγο. Ούτε καν. Η εξέταση ήταν τιμολογημένη 1.500 ευρώ. Μάλιστα. Από τα 1.500 ευρώ, ο ΕΟΠΗ πλήρωνε τα 1.100, όπως είπε ο κύριος Γεωργακόπουλος, και λόγω κάποιων παρακρατήσεων. Ο ασθενής έπρεπε να πληρώσει τα 275. Σας είπα ότι πλην 10 ασθενών, ουδής ασθενής πλήρωσε τα 275 ευρώ. Αυτό φαίνεται. Αυτό, δεν φαίνεται. Προκύπτει. Όλοι οι ασθενείς έχουν απόδειξη. Μάλιστα. Και εδώ θέλω να διορθωθεί στα προηγούμενα πρακτικά που τα έλεγα, που μπήκε ένα δε μπροστά, δεν κόπει παραστατικό. Έτσι, δεν υπόθη αυτό. Κάθε ασθενής έχει απόδειξη. Έτσι, να το διευκρινίσω για την διόρθωση και το πρακτικό αυτό. Όπου στη συντριπτική πλειοψηφία ήταν μηδενική. Από το 1.100 τώρα, λοιπόν, ερχόταν πίσω το clawback. Δηλαδή, τι είναι το clawback, το είπαμε, μην τα ξαναλέμε. Έφτασε, λοιπόν, το 15 εξέταση να πληρωθεί 652,5 ευρώ. Τόσο πληρώθηκε. Άρα, λοιπόν, η εξέταση. Τώρα, αν λέγατε σε ένα διαγνωστικό, μπορείτε να την αγοράσετε στον ΕΟΠΗ, να πει σε ένα διαγνωστικό με 400 ευρώ, δεν λέω εγώ με 300, με 400 ευρώ που την κοστολόγησε μέσα εισαγωγικά το ΚΕΣΥ. Γιατί το 300 ήταν αυθαίρετο του κυρίου Πολάκη που έκανε μερικό σε μια πρόταση έκανε. Αλλά προσέξτε, είπε 250 τα ευρώ. Εγώ τόσα μπορώ να διαθέτω. Και λέει ο κύριος Πολάκης, όχι, δεν γίνεται έτσι η κοστολόγηση. Και δεν είπε, σημαίνει. Και εσύ είπε, συγγνώμη, είπε έως 250 βάσει τιμολογίων. Ναι, αυτό γιατί, εγώ λέω, γιατί 250 και όχι 10 ευρώ. 10. Γιατί να είναι 250. Και ο κύριος Πολάκης είπε 150. Γιατί. Επιδίωξη είναι του φορέα, ο οποίος προσπαθεί να προστατεύσει τον ΕΟΠΗ, να μην καταβάλει επειδή υπέροχα. Το έχω κάνει, επειδή το, ακούστε, τον έχω χτίσει τον ΕΟΠΗ. Επιτρέψτε μου να σας πω πώς γίνεται. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά όταν και άλλοι θες να προστατεύσεις, ακούστε, να λέμε αλήθειες τώρα. Ή τη θες την εξέταση, ή δεν τη θες.
Αν δεν τη θες, είναι δικαίωμά σου την κόβεις. Δεν σε υποχρεώνει κανένας. Τέλος πάντων. Μια απόφαση. Δεν την αγοράζω αυτή την εξέταση. Είναι ακριβή. Δεν με νοιάζει εμένα. Ακούστε. Δεν με νοιάζει εμένα, άμα έχει ακριβά αναλώσιμα, δεν τη θέλω. Μια και λοιπόν βρισκόμαστε, κύριε Σαλμά, στην Ευρώπη. Ναι. Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Σαφώς και, όπως είπατε, απαντήστε δικαίως και εντύμως. Σε πόσες χώρες της Ευρώπης γίνονται διαγνωστικές αρθροσκοπήσεις με το συγκεκριμένο αρθροσκόπιο? Ας πω. Και επειδή είπατε καταρχήν σε ελάχιστες ή ίσως και σε καμία, γιατί δεν επεκτάθηκε αυτή η μέθοδος? Τότε θα σας πω. Ακούστε. Μήπως κρίθηκε ότι θα επιβάρυνε υπέρμετρα τον κρατικό προϋπολογισμό και τις παροχές του συστήματος υγείας? Όχι, θα σας πω κάτι. Εκεί η αρθροσκόπηση γίνεται outpacing. Δηλαδή σε βάση εξωτερικών ιατρίων. Δεν υπάρχει αρθροσκόπηση σε νοσοκομείο στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και τα 20 λεφτά που είπατε γίνεται στο ιατρείο, συμβολικά το λέμε στο site, 10 παίρνει μισή ώρα. Μέχρι να 10 λεφτά θέλει να πιάσει τον αισθητικό, θέλει μισή ώρα. Μα και η αρθροσκόπηση διαγνωστική στην κλινική δεν κάνει πάρα από μισή ώρα. Έβαλε, έκανε μια γύρα, έφυγε. Δεν αλλάζει τίποτα. Απλά πρέπει να φας το χρόνο πάνω να αντιθείς, να φορείς πράσινα ρούχα, να πεις στο χειρουργείο. Καλά, ωραία, πάμε τώρα. Στην Ευρώπη γίνεται outpacing, pace. Δηλαδή υπάρχουν μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Δηλαδή κάνεις την αρθροσκόπηση σε 20 λεπτά και θεραπευτική κιόλας. Και σε τι έκταση γίνεται, αυτό πέστε μας, αν είναι δυνατόν. Έτσι γίνονται παντού στην Ευρώπη. Σε πόση, αν γίνεται σε μεγάλη έκταση, αν έχει υιοθετηθεί δηλαδή από την ιδιωτική, έστω από τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υγείας. Αυτή είναι καινούργια στις χώρες εξέταση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξέταση του 2013. Του 2012, ίσως 2013. Ναι, 4-5 χρόνια. Ακριβώς. Έχω εικόνα, αλλά δεν μπορώ να το πω δημόσια σε μια τέτοια συζήτηση. Από ό,τι άκουγα, υπάρχουν λόγοι εμπορικοί για τους οποίους δεν είχαν δώσει στην Ευρώπη. Η εταιρεία δεν αφορά αυτό. Η εταιρεία, αυτό μπορώ να σας πω που άκουγα, είναι ότι είχαν ζητήσει εταιρείες από την Ευρώπη να αντιπροσωπεύσουν την εταιρεία αυτή. Ερώτηση. Απλά ήταν στρατηγική να μην φύγει τα πρώτα χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τελικά, όχι, αυτό κατανοώ. Με ρωτάτε τώρα γιατί. Για λόγους εμπορικούς. Ας το πάμε. Συγγνώμη. Μπορώ να σας πω τώρα γιατί η Αμερικανική εταιρεία δεν έδωσε στις ευρωπαϊκές. Οι μαγνητικές και οι αξιονικοί τομογράφοι κοστίζουν εκατομμύρια, όπως υπόθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα. Τι θα κάνουμε, θα τους σβήσουμε επειδή το εμπορικό, το κόστος είναι τεράστιο? Το αναλαμβάνει το δημόσιο, λέμε. Και ιδιωτικοί φορείς. Εγώ τώρα σας δηλαδή δεν είναι τόσο πιστικός ο λόγος, εμπορικοί λόγοι. Δεν έχουν επιτρέψει την επέκταση. Ήταν, ακούστε, είχε επιστημονική αναφορά σε μένα. Να πω γνώμη. Να σας πω εμπορικά εγώ, γιατί δεν το εμπορεύεται η Αμερικανική εταιρεία στις γερμανικές, δεν μπορώ να σας πω εγώ. Μα τη μία μου απαντάτε ότι είναι εμπορική λόγη και την άλλη μου λέτε, με ρωτάτε επιστημονικά. Ναι. Εγώ σας λέω, ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν, αθροίστε τους, συνυπολογίστε τους. Δεν τους ξέρω. Δεν τους ξέρετε. Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν τελικά, τη διαδικασία για την ανακοστολόγηση της σχετικής ιατρικής πράξης που καθορίστηκε με τη μετέπειτα απόφαση του 16 του ΚΕΣΥ, που το ανακοστολόγησε σε αυτή την τιμή, τη θεωρείται την τιμή πλέον των 400 ευρώ, εύλογη, δίκαιη και επιβεβλημένη? Λοιπόν, την τιμή των 400 που προέκυψε από το ΚΕΣΥ, σε αυτό μόνο θα είμαι αυστηρός, στα άλλα... Που χωρίς να θέλω να αποδώσω ευθύνες πάλι, γιατί δεν άλλαξε τίποτα το ρου της ιστορίας ούτε τις δαπάνες. Ήταν αυθαίρετη, γιατί δεν προέκυψε καμία δεν είχε επιστημονική τεκμηρίωση. Ήταν στηριγμένη σε ένα έγγραφο που ισχυρίστηκε η πρόεδρος της Επιτροπής Κοστολόγησης που εξαπάτησε την ολομέλεια του ΚΕΣΥ που δεν υπήρχε. Αυτό είναι τρομακτικό. Τους είπε. Κύριε Σαλμά, είχε συζητηθεί. Είχε συζητηθεί. Ελλάδα, δεν θέλω παρεμβάσεις. Συνάδελφοι, κάντε μου τη χάρη. Και δεν κρατάτε και το χρόνο κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Μιλάει ο κύριος Γκιόλας και ο κύριος Σαλμάς, κανένας άλλος. Παρεμβαίνετε. Λοιπόν. Κύριε Σαλμά, να τονίσω ότι στο ΚΕΣΥ είχε προηγηθεί διεξοδικότατη αναλυτική. Μια μισή σελίδα. Με 19 σελίδες. Ναι. 19 όταν, σελίδες. Να σας το πω. Όταν ελήφθη η απόφαση. Ποια απόφαση? Να μην κοστολογείται όσο το κεν. Ναι. Εκεί. Ωραία. Η τιμολόγηση, η υποτιθέμενη κοστολόγηση, έγινε με συζήτηση 30 γραμμών, μίλησε μόνο η κυρία Νικολάου και ένας κύριος Μιχαλάκος, όπου είπε, εγώ δεν το ψήφισα αυτό. Κύριε Σαλμά, είχε προηγηθεί στην ολομέλεια του κεντρικού, του ΚΕΣΥ,
Συζήτηση διεξοδικότητα σας λέω. Δηλαδή δεν πήγαν οι άνθρωποι ξαφνικά και τους λέει Νικολάου αυτό και πάμε με αυτή την κοστολόγηση. Ξέρετε τι έγινε σε εκείνα τα πράγματα. Εκεί ήρθε ο κύριος Σκανδαλάκης ο ίδιος. Σας τα είπαμε και προχθές. Ξέρετε και είπε ότι είναι υπερβολική τελικά. Θα σας πω τι είπε... Και το απεδέχθη. Τώρα λοιπόν, αφήστε εγώ, επειδή είναι συνάδελφος και ο κύριος Νικολάου και η κυρία Νικολάου, είδατε, δεν θέλω να το ανοίξω. Το ανοίγετε όμως, θα σας πω. Ωραία, τι έγινε 20 Μαΐου, λέει ο κύριος Μάρκου από τα πρακτικά. Κοιτάξτε να δείτε. Ρωτήσαμε και τον αντιπρόεδρο της ορθοπαιδικής εταιρείας της ΕΧΟΤ, Λάκης Νικολάου, ο οποίος θα είναι και ο επόμενος πρόεδρος της ορθοπαιδικής εταιρείας. Ξέρετε, η ορθοπαιδική εταιρεία βγάζει από πριν τον επόμενο πρόεδρό της και έχουμε ήδη τα πρώτα έγγραφα. Προεξοφλεί στις 20 Μαΐου ο κύριος Μάρκου, πρόεδρος του ΚΕΣΥ, ότι έχει ήδη έγγραφο του Λάκη του Νικολάου, του αδερφού της κυρίας Νικολάου, που δεν προέκυψε και δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο, και στις 24 Ιουνίου η κυρία Νικολάου λέει μόλις χθες έφτασε χαρτί από την ορθοπαιδική εταιρεία, που όπως ήρθε το έγγραφο δεν έστειλε ποτέ αλληλογραφία στην ορθοπαιδική εταιρεία και δεν πήγε ποτέ απάντηση. Αν δεν είναι απάτη αυτό, τι είναι? Δηλαδή προφορικά ρώτησε η Νικολάου τον αδερφό της το βράδυ, Λάκη, τι λες εσύ? Πόσο να τη βάλουμε? 200 υπολάκες. Είπε αυτή, εμείς λέγαμε 100. Έτσι λέτε πρακτικά. Και εγώ το έκανα τελικά 150, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Μαρτής, συγγνώμη. Κύριε Μαρτής, επειδή πιστεύω ότι είναι απόν αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της ορθοπαιδικής εταιρείας και εσείς παίρνετε την ευθύνη όσον λέτε, το σέβομαι. Όχι, δεν λέω εγώ τα πρακτικά. Δεν σας κάνω καμία παρατήρηση. Απλά νομίζω ότι όταν λέτε αυτά που λέτε για έναν άνθρωπο που είναι απόν και είναι πρόεδρος της ορθοπαιδικής εταιρείας, ειλικρινά σας λέω, θα πρέπει να έχουμε... Εγώ νομίζω ότι όταν θα πάνε τα πρακτικά αυτά... Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Στην εισαγγελία... Ακούστε, εξεγράφων προκύπτει αυτό, τα πρακτικά της ολομέλειας του ΚΕΣΥ. Δεν τα βγάζει ο μάτρας από το κεφάλι του. Είδατε, είμαι αυστηρός με τον κύριο Λάμπα, ούτε εσείς μην επεμέρετε. Εγώ φέρω την άδεια του μάρτυρα. Εξεγράφω. Μη μου λέτε. Βοηθώ λοιπόν την επιτροπή. Για να πάμε πρόεδρε. 7 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν. Εξεγράφω. Απλά λοιπόν. Ο μάρτης ξέρει τι λέει, έχει την ευθύνη των όσων λέει. Τελεία και πάμε. Το λένε, όχι μόνο ο μάρτης. Μοιραία, έχετε άλλη ερώτηση. Μοιραία, μία ερώτηση. Ναι. Το χρόνο δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε για το θέμα της ζημίας του δημοσίου. Γιατί εκεί πράγματι, κατ' εμέ, υπάρχει ένα σόφισμα που λέει ότι εφόσον το δημόσιο θα έδινε για τις συγκεκριμένες πράξεις 300 εκατομμύρια το χρόνο, και αν ακόμα είχε μειωθεί η τιμή, τελικά δίνοντας για κάποιες άλλες αρθροσκοπήσεις ή οτιδήποτε, ή αυξάνοντας τον αριθμό, το ίδιο ποσό θα εδίνεται και άρα το δημόσιο δεν χάνει τίποτα. Το θεωρώ απλοϊκό και σόφισμα. Εάν από το σύνολο των εξετάσεων και λοιπόν ιατρικών πράξεων ένα ποσό έχει προέλθει από υπερκοστολογημένες, από ουσιαστικά αθέμητες, ενδεχομένως και παράνομες πράξεις, αυτό δεν ενδιαφέρει το δημόσιο που πληρώνει αυτές τις πράξεις? Δεν είναι αυτά τα ποσά παρανόμως διατεθέντα? Άριστη ερώτηση, κύριε Γκιόλα. Παρακαλώ. Το θέμα το κλείσε ο καθήλυν αρμόδιος. Τάκης Γεωργακόπουλος, αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ. Πώς το κλείσε? Και έπρεπε να σταματήσει, νομίζω, εδώ η εξεταστική. Συγχωρέστε με. Σχήμα λόγου το λέω. Δεν θέλω καμία. Λοιπόν, μιλάει ο Μάρτης. Προσέξτε. Μιλάει ο Μάρτης μόνο. Ρωτάει ο κύριος Κεφαλογιάννης τον κύριο Γεωργακόπουλο, ο οποίος ήρθε εδώ να εξεταστεί αν υπάρχει ζημία του δημοσίου. Όχι. Αυτό λέει ο κύριος Μπαλομενάκης. Εμείς μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, με παρένεσε όταν ήρθα εδώ. Μου λέει, κάνω παρένεση. Το ζημία ή όχι, μα επειδή και εσείς αναλώνεστε σε πάρα πολλά. Όχι. Να συμπληρώσω την ερώτηση. Ναι, είναι θέματα που άπτονται νομικής φύσεως το αν υπέστη ζημία ή όχι. Τώρα ο κύριος Γεωργακόπουλος καλά κάνει τη δουλειά του, δεν ξέρω αν έχει πλήρη γνώμη, διαβάστε τι είπε, αλλά εγώ σας ερωτώ το εξής απλό. Αν κάποια χρήματα από τους 300.000, τα 300 εκατομμύρια εδόθησαν παρανόμως, τι σημαίνει, δεν έχασε κάποιος? Θα σου πω. Κύριε συνάδελφε, είναι κύριε Κεφαλογιάννη, δεν έχει το λόγο, κύριε Κεφαλογιάννη. Παρακαλώ. Λοιπόν, να τηρήσουμε διαδικασία. Ακούστε. Ο Μάρτης απαντάει. Κύριε Κεφαλογιάννη, παρακαλώ. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ. Απαντάει ο Μάρτης, αφήστε, ο Μάρτης είναι πανέξυπνος. Ξέρει να απαντήσει. Από υπερκοστολόγηση, η οποία δεν είναι νομιμοποιημένη. Πώς προκύπτει το παρανόμος?
Ήρεμα, θα το λύσουμε εμείς. Δεν θέλω παρέμβαση κανενός. Θα διακόψω τη συνεδρία. Ο κ. Σαλμάς είπε ότι είναι πολύ καλά. Κύριε Γιόλα, μιλάτε με τον μάρτυρα, με κανέναν άλλο. Μην διακόπτετε. Αν έχετε καλοσύνη, θα αναγκαστώ να διακόψω. Ναι, έχετε δίκιο. Σα παρακαλώ πολύ, θα κάνουμε διαδικασία σήμερα. Έληξε. Μιλάω μάρτυρα και ορωτών. Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Είναι βασικό το ερώτημά σα για τη ζημία του δημοσίου. Ρωτάει ο κύριος Κεφαλογιάννης τον κύριο Γεωργακόπουλο. Εδώ, πόσο πλήρωσε το 2015, για παράδειγμα, ο ΕΟΠΗ και πόσο ζήτησαν οι πάροχοι. Απαντάει ο κύριος Γεωργακόπουλος που ήρθε εδώ για να διευκολύνει την Επιτροπή Ανεξημεία. Δεν το ξέρω, για άλλο ήρθα εγώ εδώ. Του λέει, καλά δεν το ξέρεις πόσο πλήρωσε για διαγνωστικά το 2015 ο ΕΟΠΗ και ήρθες εδώ, αντιπρόεδρος. Όχι, δεν το ξέρω, λέει, δεν τα έφερα μαζί τα στοιχεία, θα τα φέρω. Τα έφερε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Μιλάω. Χίλια συγγνώμη γιατί με πήραν από το νοσοκομείο, κύριε Μάρτη, ζητάω συγγνώμη. Όχι, εντάξει. Ζητάω συγγνώμη. Να σε πάρω εγώ σε λίγο, να σε πάρω εγώ σε μισό λεπτό. Συγγνώμη, κύριε Μάρτη. Δεν πειράζει. Συγγνώμη, εγώ ζητώ. Ο κύριος Γεωργακόπουλος ότι έστελνε δύο νούμερα. Πόσο πλήρωσε το 2015 για διαγνωστικά ο ΕΟΠΗ, πόσες ήταν οι απαιτήσεις των παρόχων και πόσο το κλουμπάκ και για το 2016. Τα έστειλε, εγώ δεν λέω απλά να ζητήσετε τα, γιατί είναι βασικά για τη ζημία που θα βγάλετε. Λοιπόν, λέει λοιπόν, εγώ με ενδιαφέρον ότι ήρθα εδώ να σας πω μέσα από τα υπηρεσιακά έγγραφα, όχι δικές μου εκτιμήσεις. Λοιπόν, Κεφαλογιάννης, μου αρκεί η απάντησή σας. Κλειστός προϋπολογισμός. Γεωργακόπουλος, ακριβώς. Κεφαλογιάννης, άρα αν τιμολογηθεί συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση 1.500 ευρώ ή 500 ή 300 όπως έβγαλε το κι εσύ. Υπάρχει περιττέρω επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΗ συνολικά για τις διαγνωστικές εξετάσεις, Γεωργακόπουλος? Όχι. Γιατί θα το συζητήσουμε να, θα το ζητήσουμε να επιστρεφεί ως clawback. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει η κορυφή του παγόβουνου που είναι το clawback. Κεφαλογιάννης, δεν σας ενδιαφέρει δηλαδή πόσο πληρώνετε τελικά μετά το clawback και το rebate. Κεφαλογιάννης. Μισό λεφτάκι. Και συνεχίζει ο κύριος Γεωργακόπουλος, τον ρωτάει και κάτι άλλο ο κύριος Κεφαλογιάννης, του λέει, αν γινότανε 10.000 εξετάσεις αρθροσκοπήσεις ή 5, θα άλλαζε το ποσό που θα πλήρωνε τελικά η ΕΟΠΗ? Όχι. Άρα ο κύριος Γεωργακόπουλος διευκρίνησε και αποσαφήνισε ότι μετά τον κλειστό προϋπολογισμό και το clawback, που σας θυμίζω για όσοι δεν ήσασταν εδώ, είναι δική μου απόφαση. Εγώ προστάτευσα, ο Γεωργιάδης τον νομοθέτησε 5 μέρες μετά στον ανασχηματισμό και το είχα εξασφαλίσει εγώ. Άρα δηλαδή, όταν είπαμε ότι δεν θα περνάει 402 εκατομμύρια από τα 540 που ήταν παλιά, με αυτόν τον τρόπο διασφαλίσαμε ότι δεν μπορεί να ζημιωθεί ο ΕΟΠΗ. Είπα και πριν κάτι, κύριε Γκιόλα, την προηγούμενη φορά. Είναι άδικο για τους παρόχους αυτό. Γιατί ξέρετε τι είναι, σαν να λέμε στα διαγνωστικά κέντρα, κάντε όσες εξετάσεις θέλετε και εμείς το κράτος δεν τις πληρώνει. Όμως για ένα σύστημα, έναν ΕΟΠΗ που δεν είχε ακόμα όλους τους μηχανισμούς εκείνους. Όχι ελέγχου, γιατί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και όλα αυτά υπάρχουν. Ήταν συμφέρον. Δηλαδή τους έλεγε, κάντε εξετάσεις εσείς στον κόσμο και εμείς δεν τις πληρώνουμε, σας το κουρεύουμε. Άρα, μία τελευταία για να μπορέσουμε. Βεβαίως, εγώ δεν πρόκειται να διακόψω κανέναν. Γι' αυτό κάνουμε σφιχτή διαδικασία. Όποιος θέλει θα ρωτήσει και θα απαντήσει ο Μάρτης όπως θέλει. Κατανοητό, εσείς κάνετε μια κρίση στην προηγούμενη κατάθεση. Δεν ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ θέλω την άποψή σας. Αν το ποσό δεν ήταν 1.500. Και ήταν 800 ή 750 τα μισά. Θα γίνονται διπλάσιες αρθροσκοπήσεις και με τον τρόπο αυτό θα καλύπτεται το πλαφόν των 300 εκατομμυρίων. Το απαντώ. Ακούστε, ήταν μια παρόμοια ερώτηση. Αυτές οι αρθροσκοπήσεις που έγιναν εμπόδισαν, στέρισαν άλλες εξετάσεις από άλλα διαγνωστικά κέντρα? Δυνάμει θα μπορούσαν. Η απάντηση είναι γιατί όχι. Θα διαιτήθεται ένα μεγάλο μέρος του ποσού για να κάνουμε άλλες παρόμοιες αρθροσκοπήσεις. Όχι, να σας το πω γιατί. Γιατί. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο διαγνωστικό κέντρο εκτελεί εξετάσεις, δεν ξέρει τι εκτελεί το άλλο. Άρα δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τι εκτελεί το διαφορετικό. Άρα όλες εκτελούνται αυτές που πρέπει να εκτελεστούν. Πάνε στο τέλος. Και βλέπουμε τις απαιτήσεις. Πόσες ήταν οι απαιτήσεις για το 2015? Ήταν 520 εκατομμύρια. Ναι, στο τέλος κλείνει η χρονιά και βλέπει και λέει πόσα ήταν φέτος αυτά που μας ζήτησαν εδώ με τα παραπληκτικά ή τα διαγνωστικά. 520. Εμείς θα πληρώσουμε 302. Άρα, πόσο είναι επί ποσοστού που πρέπει να μας το επιστρέψουν οι πάροχοι? 40%.
Πολλές φορές δεν πλήρωνε μερικούς μήνες και το συμψήφιζε. Ξέρετε πότε θα είχε νόημα αυτό που σωστά λέτε? Mm-hmm. Πότε? Εάν οι συνολικές απαιτήσεις των παρόχων ήταν κάτω από τα 302 εκατομμύρια. Τότε θα επιβάρυνε πιθανόν τον προϋπολογισμό και θα υφίστανται μία πιθανή ζημία από κάποια πιθανή υπερκοστολόγηση. Όταν όμως είναι, να σας το πω κάτι για να το λύσουμε αυτό για πάντα, γιατί όλοι θα το έχετε απορία. Κύριε Λάπα. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, όχι, το ξέρω. Να πω κάτι. Πέστε ότι αύριο... Πέστε, ακούστε. Πέστε ότι αύριο το πρωί, υποθετικά, πέραν όλα τα χρήματα της αρθροσκοπήσεις, δηλαδή αυτό που ζήτησε την αχρεωστήτως καθαβληθήσα πληρωμή του συνολικού ποσού των 500 τόσων αρθροσκοπήσεων ο ΕΟΠΗ, δικαιώνονταν και πήγαιναν τα διαγνωστικά και του λέγανε εντάξει, okay, πάρε τα πίσω όλα. Πόσα χρήματα θα πήγαιναν στο Δημόσιο Ταμείο? Ούτε ένα σέντς. Γιατί θα έπρεπε να κάνει επαναπολογισμό του clawback και θα τα θεωρούσε... Είναι αυτό που σας λέω, είναι κάτι σημαντικό. Γιατί το είδα από την προηγούμενη φορά, μερικοί που λέγανε που αν επιστρέψει και αν κάνει την καταλογισμό και κάτι τέτοια, όλα να γυρίζαν πίσω. Στο ταμείο δεν μπαίνει κανένα το κρατικό, γιατί αμέσως θα επαναπροσδιοριστεί το clawback, το οποίο θα γυρίσουν πίσω χρήματα στους παρόχους. Αυτό κάνει ο κύριος Γεωργακόπουλος για τους παρόχους τώρα προφανώς ενδιαφέρεται. Γιατί αν έμπαιναν έστω και ένα ευρώ χρήμα στο ταμείο, να σας έλεγα, να τα το κουβεντιάσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκιόλα. Ακούστε λίγο. Κάνω μία πρόταση χωρίς...